Κύριε Κλαμάνη, να σας πω κάποια πράγματα πρακτικά στη δευτερολογία μου για το τι έχουμε προσπαθήσει να κάνουμε το τελευταίο διάστημα, παρά το γεγονός, μην την αδικείτε την Υπουργό. Έχει δίκιο όταν λέει ότι αν δεν αλλάξουμε την αστευτική πολιτική, δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, εννοεί αποτελεσματικό και επί της ουσίας πολλά κάνουμε και θα σας πω. Αλλά όταν έχεις αυτές τις ροές που μας υπερβαίνουν, τότε νομίζω ότι δεν είναι προς επίκριση αυτές οι δηλώσεις, αλλά θέλουν να αναδείξουν το πρόβλημα και καλό είναι και οι έξω να ακούνε και να δημιουργούμε την αίσθηση του επείγοντος, διότι η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη δεν μπορεί να είναι μια υπόθεση που να τη θυμούνται μόνο όταν να δανείζουν και μάλιστα με όρους δυσμενέστατους. Λοιπόν, να σας πω ότι ήδη εξασφαλίσαμε την ενίσχυση του προσωπικού αξιοποιώντας τους δημοτικούς αστυνομικούς και λειτουργήσαμε επιπλέον κλιμάκια στα νησιά, ενώ θέσαμε σε λειτουργία κέντρο πρώτης υποδοχής στη Μόρια της Λέσβου, λειτουργήσαμε χώρο προσωρινής φιλοξενίας στη Λέρο και δρομολογούμε τη δημιουργία χώρου πρώτης υποδοχής στην ΚΟ. Προχωρούμε στην αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Ασύλου με βάση την Υπηρεσία Ασύλου και Αρχή Προσφύγων για τη διασφάλιση όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικής διαδικασίας εξέτασης των ετοιμάτων ασύλου. Προχωρούμε στη δημιουργία νέων ανοιχτών δομών υποδοχής, ιδίως για τη διαμονή ευάλωτων ομάδων στην περιοχή της Αττικής, αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας. Και βεβαίως, κρίσιμο θέμα στο ζήτημα αυτό είναι το θέμα των υποδομών. Σε επίπεδο κτηριακών υποδομών, εξασφαλίσαμε τη λειτουργία μιας νέας δομής ασυνόδευτων ανηλίκων στην Αθήνα, ενώ θα λειτουργήσουν άλλες τρεις δομές ανηλίκων σε πόλεις επαρχίες. Και παράλληλα σχεδιάζουμε τη λειτουργία μονάδων υποδοχής στην ενδοχώρα, τις οποίες θα υλοποιήσουμε με την εγκριθήσα ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Ειδικά για το πεδίο του Άρεως, να πω δύο λόγια. Πράγματι, η κατάσταση στο πεδίο του Άρεως είναι κρίσιμη. Κρίσιμη για τους ανθρώπους που μένουν εκεί σε συνθήκες εξαιρετικά δύσκολες. Βέβαια, ακόμα είναι καλοκαίρι και τουλάχιστον δεν βιώνουμε την δυσκολία του να μην μπορούν να κοιμηθούν από το κρύο ή από τη βροχή. Αλλά πρέπει να κινηθούμε γρήγορα, γιατί το καλοκαίρι θα περάσει. Στο πεδίο του Άρεως, λοιπόν, έχουν εδώ και μερικές μέρες καταλύσει Αυγανοί πρόσφυγες, προερχόμενοι κυρίως από το νησί της Λέσβου, που δέχεται το μεγαλύτερο κύμα των προσφυγικών ροών. Οι πρόσφυγες αυτοί βρίσκονται σε ένα μεταβατικό στάδιο, καθώς αναζητούν καταφύγιο στην Ελλάδα. Κάποιοι έχουν δεσμούς και θα επιχειρήσουν να μεταβούν σε άλλες χώρες της Ευρώπης και δεν έχουν ζητήσει άσυλο στην Ελλάδα. Το γεγονός, βέβαια, αυτό δεν τους καθιστά λιγότερο πρόσφυγες και πρόσωπα που χρήζουν προστασίας. Δυστυχώς, για τους λόγους που ήδη ανέφερα και ουσιαστικά το λόγο της έλλειψης, το χρηματοδοτικό κενό της έλλειψης κονδυλίων, δεν κατέστη ακόμα εφικτή η λειτουργία ενός χώρου πρώτης υποδοχής στην ενδοχώρα και ειδικά στην Αττική, που είναι το ζητούμενο για την κάλυψη των αναγκών αυτού του πληθυσμού. Ωστόσο, δρομολογούνται λύσεις για τη λειτουργία ενός τέτοιου χώρου εδώ της Αττικής, λαμβανομένων υπόψη και των ιδιαιτεροτήτων και των αναγκών της περιοχής που θα το εγκαταστήσουμε αυτό το κέντρο. Για να αντιμετωπιστεί άμεσα το πρόβλημα, υπάρχει συντονισμένη δράση σε συνεννόηση με την τοπική αυτοδιοίκηση, με την περιφέρεια Αττικής, στην οποία ανήκει, όπως γνωρίζετε, ο χώρος, σε συνεννόηση με το Δήμο Αθηναίων, το Κελπνό, στο οποίο αναφερθήκατε και είναι ήδη εκεί, τις υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, φορέων της κοινωνίας των πολιτών, μη κυβερνητικών οργανώσεων, εθελοντών πολιτών, και αυτό πρέπει να το αναδείξουμε, πάρα πολύ σημαντικό. Όταν έχει να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα, βεβαίως οι κρατικές δομές πρωτίστως, αλλά και η εθελοντική δράση των πολιτών, η προσπάθεια να δώσουν βοήθεια από το υστέρημά τους, την αλληλεγγύη τους, είναι συγκινητική. Και βεβαίως όλα αυτά γίνονται με τη διακριτική παρουσία της αστυνομικής αρχής προς την κατεύθυνση αντιμετώπισης των άμεσων αναγκών του, πιστεύω, για μικρό διάστημα διαβίοντος πληθυσμού. Παράλληλα, όλα τα συναρμόδια υπουργεία βρίσκονται σε διαδικασία εντοπισμού του καταλληλότερου χώρου για τη μεταφορά του πληθυσμού και τις επόμενες μέρες, ίσως και ώρες, γι' αυτό έφυγε η κυρία Χριστοδουλοπούλου, γιατί έχει μια σύσκεψη,
Θα εντοπιστεί αυτός ο χώρος ώστε να υπάρξει η δυνατότητα μεταφοράς του πληθυσμού. Πρέπει να τονιστεί ότι δεν υφίσταται κανένα θέμα δημόσιας ασφάλειας ή δημόσιας υγιεινής, είπα ότι το κελπνό είναι ήδη εκεί, και ότι το ζήτημα αντιμετωπίζεται με σκοπό την προσπάθεια άμεσα να το επιλύσουμε. Θέλω, κύριε Καγκλαμάνη, τέλος να σας πω ότι αναφερθήκατε στα 2,1 εκατομμύρια προσφύγων που βρίσκονται στην Τουρκία. Και έχετε δίκιο. Είναι πραγματικά, αν αναλογιστεί κανείς, η Τουρκία αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει ένα τεράστιο θέμα. Και βέβαια, για να μπορέσει κανείς να αντιμετωπίσει το ζήτημα των προσφυγικών ροών, καλά είναι αυτά που λέτε και έχετε απόλυτα δίκιο σε σχέση με τις επαναπροωθήσεις, το ότι δεν τηρεί τους κανόνες, αλλά χρειάζεται συνεννόηση με την Τουρκία. Για φανταστείτε, συντεταγμένα και με σχέδιο να προωθούσε την εισδοχή μερίδας των 2,1 εκατομμυρίων προσφύγων που αυτή τη στιγμή έχουν καταλύσει στα τουρκικά παράλια. Και όχι μόνο της χώρας μας με την Τουρκία, αλλά της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία. Εγώ έδωσα μάχη συνοδοκορυφής, διότι εκεί ο Ρέντζι ασχολιόταν λογικά μόνο με το θέμα της Λιβύης, εκεί ο άνθρωπος είχε το πρόβλημα. Και η Μέρκελ και ο Λάν λέγανε ωραία σύνοδος κορυφής, συνάντηση Ευρωπαϊκής Ένωσης, Αφρικανικής Ένωσης για να αντιμετωπίσουν. Λέω, παιδιά, υπάρχει και η Τουρκία, και η οποία είναι και προς ένταξη μέλος. Να κάνουμε μια ειδική συνεννόηση με την Τουρκία που δέχεται αυτές τις ροές. Και οικονομική ενίσχυση αν χρειαστεί για να τους κρατήσει εκεί. Και ευτυχώς έγινε αποδεκτό αυτό το αίτημα και αναμένεται το επόμενο διάστημα να πάρθουν πρωτοβουλίες από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτή την κατεύθυνση. Τώρα για το θέμα της ένταξης, κύριε Καγκλαμάνη, κακά τα ψέματα, έχω την αίσθηση ότι η άποψή σας είναι θεμητή, αλλά έχω την αίσθηση ότι οι ίδιοι οι Τούρκοι δεν ενδιαφέρονται πια με τόση ζέση. Διότι έχουν μια πολύ μεγάλη οικονομική ανάπτυξη, είναι περιφερειακή δύναμη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει τα προβλήματα που καθρέφτης τους είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα. Αλλά αυτή είναι μια άλλη συζήτηση, ίσως την κάνουμε μια άλλη φορά. Θέλω να κλείσω λέγοντας ότι το πρόβλημα μας υπερβαίνει. Και χαίρομαι που άκουσα χαμηλούς τόνους σήμερα από την πλευρά σας και προσπάθεια ειλικρινή για να βρεθούν λύσεις στο πρόβλημα αυτό. Διότι ανεξάρτητα το ποιες είναι οι πεποιθήσεις μας, όταν έχουμε ένα πρόβλημα υπαρκτό, πρέπει να βρούμε λύσεις για να το αντιμετωπίσουμε. Μέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, αλλά και μέσα στο πλαίσιο των αξιών μας. Κύριε Καγκλαμάνη, κυρίες και κύριοι βουλευτές, οι Έλληνες έχουν πρώτη την εμπειρία της προσφυγιάς και της μετανάστευσης. Και έχοντας αυτή την εμπειρία, δεν μπορούμε να αφήσουμε ανθρώπους γύρω μας, δίπλα μας, να πεθαίνουν από την πείνα ή από το κρύο. Και αυτή ήταν η τελευταία μου λέξη και στη Σύνοδο Κορυφής. Παρά το γεγονός ότι η χώρα μας σήμερα δεν έχει την οικονομική δυνατότητα, παρά το γεγονός ότι στερούμαστε τις δυνατότητες στα δημόσια νοσοκομεία να εξυπηρετούμε ορθά τους Έλληνες πολίτες, δεν θα αφήσουμε κανέναν, επειδή είναι διαφορετικός, να στερηθεί της δυνατότητας να ζήσει. Και αυτή είναι η υποχρέωσή μας απέναντι στον ουμανισμό, στον ανθρωπισμό. Αλλά διεκδίκησα και την υποχρέωση των εταίρων στο θέμα της αλληλεγγύης. Διότι δεν μπορεί να μιλάς για Ευρωπαϊκή Ένωση και για αλληλεγγύη και για κοινά σύνορα, αλλά το μόνο που να ενδιαφέρεσαι είναι να μην έρθουν αυτοί που στηβάζονται στις χώρες υποδοχής, οι οποίες έχουν μετατραπεί σε αποθήκες ανθρώπινων ψυχών. Αυτή λοιπόν είναι μια διεκδίκηση που πρέπει από κοινού και με άλλες χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου, στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, ώστε να αλλάξει η ευρωπαϊκή πολιτική και βεβαίως όλοι να συνδράμουμε για να αντιμετωπιστεί άμεσα ένα τεράστιο πρόβλημα στη χώρα μας. Σας ευχαριστώ.